Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Η σημερινή μου επίσκεψη εδώ στη Θεσσαλονίκη ήταν ο λίγο περιπετειώδης, διότι τελευταία στιγμή, ενώ είχαν θα μιλήσει μόνο ο Μητσοτάκης στη Βουλή σήμερα και ο Τσίπρας, ανακοίνωσαν ότι θα μιλήσει γεννηματά, αφήσαν όλοι να θέλουν να μιλήσουν. Και βέβαια ήταν μια συζήτηση στην οποία ήθελα να παραστώ στην κλίδη. Και να παραστώ και για εσάς εδώ. Για τη Μακεδονία. Πήρα ωστόσο την απόφαση και ξεκίνησα και στον δρόμο έμαθα ότι οι άλλοι αλλάξαν άποψη και θα μιλήσουν. Τέλος πάντων, θα μιλήσω την Παρασκευή για το θέμα αυτό της ψυχοεμπιστοσύνης και νομίζω ότι κάθε τι το κάνει μοίρα για καλό. Όπως ένας μου είχε πει ότι τώρα μπήκε εσύ στη Βουλή, πιθανόντας το 15 και μετά, ή τώρα κινδύνευσε η Μακεδονία. Ένας άλλος δεσπότης με θυσίασε το προημερό, με έβαλε στη Θεία Λειτουργία δίπλα του, που δεν είναι, εγώ είμαι λαϊκός, με έβαλε σε πολύ τιμητική θέση για λαϊκό, και όταν του είπα αξίζω τέτοια θέση εγώ, μου είπε, δεσμότησα. Όταν ο ιερόδημος πήγε και έκανε τη συμφωνία με τον Τσίπρα για να αποκτηθούν οι 10.000 κληρικοί, ένας μόνο βρέθηκε στη Βουλή να κρατήσει, να βάλει πλάτη, να σώσει το πλήρω. Ήσουν εσύ. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα που συμβαίνουν τυχαία και όμως έχουν το σκοπό τους. Δεν είναι τυχαία έτσι όπως τα θεωρούμε. Δεν είναι καθόλου τυχαία. Λόγω χάρη, αν παρακολουθήσετε όλες τις τηλεοράσεις, όλες τις εφημερίδες, δεν γράφουν για την Ένωση και Ευρώπη. Καθόλου. Ελάχιστα. Το κάθε μέρα που φέρνουν τις εφημερίδες και που κάνουν αναστόψη, ούτε ένα-δυο δεν γράφουν περί Ένωση και Ευρώπη. Οπότε σε βάλουμε το Ευρωψηφοδέλτιο, μόνο η εφημερίδα των συντακτών. Όλες οι άλλες δεν το συμπεριέλαβαν. Υπάρχει μια κακία και από τις δεξιές και από τις αριστερές εφημερίδες και από τις πασοκικές, μια κακία εναντίον της Ένωσης και εδώ. Μια κακία. Σε όλα τα επίπεδα. Κάνουμε μια εκπομπή στο ίντερνετ, γράφουν από κάτω από και χρυσαυγίτες με πολύ ισχυρά λόγια εναντίον μου. Έχετε δει ποτέ κεντρό να γράψει κάτι εναντίον τους? Ποτέ. Είναι θέμα πολιτισμού και σοβαρότητας. Και στον χώρο του κέντρου ανήκουν άνθρωποι δημοκράτες. Ενώ στους χώρους τους άλλους ανήκουν άνθρωποι δικοδιώκτες, καιροσκόποι, άνθρωποι που θέλουν με το ζόρι και με τη βία να επικρατούν. Ο αγώνας που ξεκινήσαμε πριν 40 χρόνια δεν είναι εύκολος και πολλοί από εσάς στα πρώτα 36-37 χρόνια μπορεί να μην είχατε καταλάβει και τι αγώνας είναι. Μπορεί να είχατε ειρωνευτεί, να είχατε κλεβάσει. Γιατί κάθε τι καινούργιο όταν εμφανίζεται και αμφισβητεί το κατεστημένο, δημιουργεί και δυσπιστία στον κόσμο. Δημιουργεί αμφιβολίες και αμφισβητήσεις.
τρόπο αυτών των 37 πρώτων ετών βρέθηκαν άνθρωποι που με στήριξαν. Αλλά απογοητεύονταν τελικά και έφευγε. Ο Θεός όμως προσέφερε κι άλλους που στήριζαν πάλι. Ποτέ δεν βρέθηκαν χωρίς στήριγματα. Αυτό τι μου έδωσε από την αρχή να καταλάβω εδώ και 40 χρόνια. Ότι έπεσε λίγο ασταθής. Κοιτάξτε το συμφέρον τους. Περιμένετε δηλαδή να διοριστούν. Περιμένετε ένα αντάλλαγμα. Δεν είναι άνθρωποι που όταν δουν το δίκιο το επικροτούν και αγωνίζονται. Θέλουν πάντα αυτό που ψηφίζουν να συμβαδίζει με το συμφέρον. Και αυτό τους έφερε και στην πρόθεση της ανθρώπους. Γιατί για να κάνουν τον διορισμό του παιδιού τους ψηφίζανε και απατεώνες, οι οποίοι τελικώς φτώθηκαν και την χώρα. Η Ελλάδα ήταν από τις πιο πλούσιες χώρες. Είχε έπνευση, είχε θάλασσα, είχε ήλιο, είχε αγροτιά, είχε τομείς πολύ σπουδαίους που δεν είχε κανένα άλλο κράτος. Σιγά σιγά όμως τα ισοπεδώσαμε όλα και φτάσαμε στο να απλώνουμε το χέρι να μαζί ο κάθε ξένος. Στο κάθε. Μεγάλη ηγέτεση όπως ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής δεν θεωρείται εθνάρχης ο γέρος. Θεωρείται εθνάρχης. Και όμως, ξέρετε τι έκανε ο Καραμαλής ο γέρος. Πήγε στις συμφωνίες της Ζήλης και του Λονδίνου και έβαλε τον Τούρκο εγγύηθρια δύναμη για την Κύπρο. Με αποτέλεσμα να βρει μετά ευκαιρία ο Τούρκος να κάνει απόβαση. Η απόβαση που έκανε το 1974 ο Τούρκος στην Κύπρο βασίστηκε νομικά στις συμφωνίες της Ζηλής και του Λονδίνου. Δεν υπήρχε ο Τούρκος μέχρι τότε ως εγκύτρια δύναμη. Φανταστείτε ένας άνθρωπος που λέμε Εθνάρχη, αυτός ο άνθρωπος έβαλε τους Τούρκους στην Κύπρο. Αν είμαστε ειλικρινείς. Και διορθώνται κάποιοι καλά. Προπόντες ήταν και το έκανε. Όχι, ξέρετε τι συνεβαίνει απλά. Βασιζόταν στις κουβέντες των Αμερικάνων. Οι Αμερικάνοι έχουν έναν τρόπο να σε βάλουν να τους υπηρετείς και να σου λένε εμείς στενοχωριέσαι. Αν επέμβει ο Τούρκος, εμείς θα τον εμποδίσουμε. Είμαι σίγουρος ότι ο Καραμαλή είχαν δώσει διαβεβαίωση ότι δεν θα επιτρέψουν στην Τουρκία να κάνει απόφαση. Γιατί αν δεν του είχαν δώσει καμία διαβεβαίωση, πάμε στην εκλογή ότι ήταν προδότης ο Καραμαλής, συνειδητά. Και το έκανε για να δοθεί η Κύπρος στους Τούρκους. Αυτό είναι δύσκολο να το πιστέψουν. Όλα μέσα βέβαια είναι, αλλά εγώ δεν είμαι εχθρός του. Εγώ τι πιστεύω, ότι οι Αμερικάνοι τον διαβεβαίωσαν τον κύριο Γέρο Καραμαλή ότι θα βάλουν πλάτη αν κινδυνεύσει η Κύπρος και μετά τον πρόδωσαν. Το ίδιο έκαναν και στον Ιωαννίδη. Στον Ιωαννίδη τι έκαναν. Του είπαν κάνε το πραξικόπημα εκείνο με τον Σαξόν στην Κύπρο και αν η Τουρκία τολμήσει να κάνει οτιδήποτε, εμείς θα παρέχουμε, θα βάλουμε πλάτη. Το έκανε το προξικόπημα ο Ιωαννίδης απλά κασπίτα και μετά οι Αμερικανοί του είπαν ότι τα κάστα να πληγωθεί από μόνος σου. Δεν ήταν προδότης και ο Ιωαννίδης, δεν το θεωρώ όμως, δεν ήταν στρατηγικός, ήταν μπορεί να μην ήταν μεγάλης εμβέλειας έτσι, πολιτικής, αλλά δεν νομίζω ότι αυτός πήγε συνειδητά να προδώσει. Βασίστηκε σε κουβέντες των Αμερικανών και τον πρόδωσαν οι Αμερικανοί. Ο τρίτος προδότης από βλακεία είναι ο Τσίπρας. Ο τρίτος στις τελευταίες δεκαετίες είναι ο Τσίπρας που πρόδωσε τη Μακεδονία και του λένε οι Αμερικανοί, εμείς στην Αγγλία σε θα κάνουμε τη Θεσσαλονίκη κέντρο των Βαλκανίων. Θα μείνει στην ιστορία ως σαν συμφιλιωτής των λαών, θα σου δώσουμε Νόμπελ, θα σου δώσουμε. Στην πρώτη τρικυμία οι Αμερικανοί πάλι θα λεκίσουν και ο Τσίπρας θα αναγραφεί στην ιστορία σαν προδότης. Αυτό θα συμβεί. Μόνο που
κάθε φορά γίνεται η προδοσία και κάτι χάνει η Ελλάδα. Εντάξει, προδότης ο ένας, αποδίδουμε το ρόλο που του αξίζει, ανάλογα με τα πεπραγμένα του. Η χώρα όμως, η χώρα που διαρκώς λιγοστεύει, αν ζητούσαν από την Τουρκία οι Αμερικανοί να κάνει τέτοια υποχώρηση σαν αυτή που κάναμε εμείς, θα την έκανε. Αν ζητούσαν από τους Τούρκους, θα την έκανε η Τουρκία. Όχι, βέβαια. Εν τω μεταξύ, θα σας πω και κάτι άλλο για να δείτε ότι σωζόταν το πράγμα και σώζεται ακόμα. Εμείς ακόμα οι Ένωση Κεντρών ανήκουμε στο EDP. Το EDP είναι τα κεντρώα κόμματα της Ευρώπης. Είναι 27 κόμματα σε όλη την Ευρώπη. Και τα οποία συνεδριάζουν κάθε δύο μήνες σε άλλο κράτος, αλλάζουν κράτος. Τώρα ενώ ψηφοδελώνουν θέλουν να αλλάξουν το μανιφέστο και τους ζήτησαν να αποσύρουν μια τριμπελία την προσοχή. Ότι είναι απέστη. Στο εξωτερικό. Εκεί λοιπόν ζήτησα εγώ στην αλλαγή του μανιφέστου να δείξουν την αλληλεγγύη τους οι ξένοι προς την Ελλάδα, την αλληλεγγύη τους και προς την Ένωση Κεντρώων, να ζητήσουμε δημοψήφισμα για το Σκοπιανό, γιατί εκβιάστηκε ο ελληνικός λαός. Και γιατί η τεράστια πλειοψηφία ήταν αντίθετη με τις πρέσπες. Σηκώθηκαν μια άλλη και είπαν δεν γίνεται το θέμα έλλειξη, είναι μια διακρατική συμφωνία, αυτά που λέω εδώ από δημοσιογράφους. Ό,τι λένε εδώ οι δημοσιογράφοι, οι πουλημένοι της δεξιάς και του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό λένε, ότι είναι καμία διακρατική συμφωνία που δεν μπορεί να αλλάξει, είναι διατελειωμένο, το μόνο που μπορούμε είναι να δούμε το μακεδονικό χαλπά, να δούμε τα σήματα, αυτό το τυρί, το μακεδονικό, αχα, ούτε τι θέση της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε τι θέση έχει ενδιαφέρον στο Σκοπιανό, ότι το μόνο που διορθώνεται είναι τα εμπορικά σήματα λέει, που μπορούμε να παρέχουμε. Δηλαδή το κύριο Μητσοτέκη θα τον βγάλει πρωθυπουργό για να βοηθήσει στα τυριά και στο χαλβά. Ένα μας λείπει. Είναι χαλβάς ο ίδιος. Έλεγαν λοιπόν ότι δεν γίνεται. Είχαν φύγει την άποψη ότι δεν γίνεται όλοι οι νομικοί, λένε δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Και λέω για ένα λεπτό. Εμείς είμαστε κεντρό που υποτίθεται ότι είμαστε δημοκράτες. Ένας λαός που δεν θέλει κάτι, στις μέρες μας, στην εποχή μας, μπορεί να τον εκβιάσουν οι οποιασδήποτε δυνάμεις. Πες του, ένα λαό που έχει άλλη άποψη, δεν συμφωνεί με κάτι. Που είχαν τα Σκόπια, γιατί τα ρωτήσατε, γιατί κάνατε εκεί δημοψήφισμα. Εκεί λογαριάζεται του λαού την θέληση. Εδώ, γιατί δεν ρωτήσατε τον λαό. Είναι δεύτερης κατηγορίας ο ελληνικός λαός για να ερωτηθεί. Συνεδρίαζαν, τρεις συνεδριάσεις κάνανε, εγώ δεν είχα πάει, είχα στείλει. Στο τέλος είπανε δεν γίνεται διότι αγόταν όλοι οι ξένοι έχουν αποφασίσει ότι έλειξε το θέμα των πρεσπών, δεν μπορούμε. Λέω κύριε, εγώ δεν είμαι Μητσοτάκης εδώ. Ο Μητσοτάκης έφερε τον Βέμπερ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και είπε εδώ ότι η συμβολή των πρεσπών είναι καλή, είπε ο Βέμπερ. Και ο Μητσοτάκης ήταν δίπλα του και αγώνα αγοράζει. Εγώ δεν είμαι Μητσοτάκης, να λέτε εσείς ότι είναι καλές οι πρέσπες. Εγώ να λέω είναι προδοσία και να είμαστε στο ίδιο χώρο. Δεν γίνεται αυτό. Κατόπιν του αυτού, παίρνω την Ένωση Κεντρών, την βαλίτσα και αποχωρώ. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν μπορώ να ανήκω σε ένα όμιλο κρατών και κομμάτων που δεν δείχνεται αλληλεγγύη. Το κυρίαρχο που πρέπει να υπάρχει, καμία έλεγχη. Και τι ζητώ. Δεν ζητώ να δείτε υπέρ μου. Ζητώ να αφήσετε τον λαό μου να εκφραστεί. Ξανασυνεδριάσανε και στο τέλος λοιπόν μου στέλνουν ένα email ότι δεχόμεθα να δείξουμε αλληλεγγύη για να γίνει δημοψήφισμα. Αλλά χρειάζεται τρεις μέρες να τους πιέζω.
Εκείνη συνεχώς είχαν την άποψη δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Και στο τέλος, για να μην χάσουν την Ένωση Κεντρώνου και το Λεβέντη, υπέκυψαν και δέχτηκαν το δημοψήφισμα. Αυτή είναι η Την δήλωσα κι εγώ, γιατί άλλη είναι η αξία ενός κόμματος όταν είναι αδελφό κόμμα με άλλη 27 και άλλο η αξία ενός μοναχικού κόμματος. Αλλά εδώ είναι και θέμα αξιοπρέπειας. Και το λέω αυτό για τα άλλα κόμματα, διότι βγαίνει συνέχεια και λένε δεν γίνεται, δεν γίνεται. Εντάξει, με έχει εκνευρίσει πάρα πολύ αυτή η Νέα Δημοκρατία, που και στο θέμα του κλήρου και στο θέμα της Μακεδονίας φέρεται ανήθικα η Νέα Δηλαδή, όταν έκανε ο Ιερόνυμος τη συμφωνία με τον Τσίπρα, βγήκαν από τη Νέα Δημοκρατία, ο Μοτσάφος και άλλοι, και είπαν ότι και εμείς από τετραετίες είχαν κάνει μια ανάλογη συμφωνία. Όταν ήταν όπως η συμφωνία δεν άρεσε στους κλινικούς, το πήραν πίσω. Αλλά η πρώτη τους αντίδραση ήταν και εμείς είχαμε κάτι από τετραετίες για την αξιοποίηση της υπερουσίας μια ανάλογη συμφωνία. Ενώ εδώ δεν πρόκειται για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Εδώ είναι προβλήματο η κληρική. Απελείωτο και δεν ήταν πια στην ιδιοδοσία του κάθε δεσπότη αν θα τους δίνει 200 ή 300 ή 500 ευρώ. Αυτή είναι η κυρία. Και η κληρική δεν είναι όλοι όπως το νομίζουμε, παπαδαριόπλε με κάτι που βρίσκουμε. Είναι έγκαμοι, έχουν τρία παιδιά. Ξέρω κληρικό που είχε 9 παιδιά στην Καλλίπολη. Πίσω από του ανθρώπου θα σου δίνει ο δεσπότης 300 ευρώ. Και είπε ο Τσίπρας για να πάρει 10.000 άλλους δικούς. Ακούτε δηλαδή, ποιο είναι το όφελος για την χώρα για αυτήν την περίπτωση, το νοικοκύρεμα, η μείωση των ταβανών, ποια είναι όταν διώχνεις 10.000 ανθρώπους για να πάρεις δικούς του 10.000 άνθρωπους. Είναι αυτό μείωση ταβανών. Και ένα άλλο, ήμουνα εχθές σε μία τηλεόραση στην Αθήνα. Βγάλανε μέτρα για να δώσουν, λέει, 3 μέρες πριν τις εκλογές. Δηλαδή μέχρι τις 23 του μηνός, Μαΐου, πρέπει να πάρουν αυτοί άλλος ένα 500 ευρώ, άλλος 300 ευρώ, να πάρουν οι πολύ φτωχοί. Καλό. Λέω εγώ όμως, κάθε φτωχός που θα πάρει αυτά τα 300 ευρώ 3 μέρες πριν τις εκλογές, τι θα πει, μπράβο Τσίπρα, τι θα πει, λέει, απαντρώνες, λέει, γιατί το κάνατε. Πες μου, τι θα πει πες αυτό ένας, αν σας ερώτε με ένα τσέκ 200 ευρώ, 300, 500, την Κυριακή έχουμε εκλογές και ερχόμαστε το τσέκ την Τετάρτη. Τι θα λέγατε, τι ωραίους κυβερνήτες έχουμε, αυτό θα λέγατε. Αυτή είναι η Ελλάδα. Στο εξωτερικό, για να αλλάξεις κάτι, καταρχάς στον τελευταίο χρόνο από τις εκλογές δεν επιτρέπεται να διοριστεί κανένας στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες. Ούτε ένας άνθρωπος. Το τελευταίο χρόνο. Ούτε ο εκλογικός νόμος μπορεί να αλλάξει 6 χρόνια πριν. Δηλαδή για να αλλάξουν τον εκλογικό νόμο για εκλογές πρέπει να είναι μετά 6 χρόνια ήδη. Η ημερομηνία των εκλογών. Άλλως, στα 6 χρόνια θα γίνονται με το υφιστάμενο. Δεν μπορείς να εφηβιάσεις, να κάνεις ένα νόμο, δηλαδή, γραπτική στα μέτρα σου για να κερδίσεις. Εδώ στην Ελλάδα ετοιμάζανε, τώρα για την εποχή, ετοιμάζανε τους δύο πρόσφους να είναι λίστα. Και το συνεχίζει ακραίος, δεν ξέρω αν το πήρα την λύση. Οι δύο πρώτοι ετοίμασε ο Τσίπρας για να βολεύσει τον Παπαδημούλη και ο Μητσοτάκης να βολεύσει τον Μεϊμαράκη. Να βγουν σίγουρα οι κόσμοι πρέπει να μην γίνει ο Μεϊμαράκης, ούτε ο Παπαδημούλης, ούτε ο Τουρκουλής, ούτε αυτά τα ονόματα, τα βαθιά, τα λεγόμενα παλιά βαθιά ονόματα που είναι αμύθιτα. Και ο λαός πάντα στη Σταυροδοσία έχει άλλη άποψη. Δεν έχει την άποψη που έχουν τα κόμματα. Και οι κομματικοί μηχανισμοί, οι κομματικοί σωλήνες. Ο λαός κάνει επανάσταση. Πάνε σε πολλά πράγματα. Και θα το δείτε και στο ποιος θα σταυρώσει
δεν θα σταυρώσει για αυτούς που περιμένετε να σταυρώσει. Μεγάλες φούλιγες που είναι όλη την μέρα στην τηλεόραση, μπορεί να μην εκλεγούν, γιατί έχουν κουράσει. Και γιατί βγαίνουν στις τηλεοράσεις και λένε όλα τα ίδια και τα ίδια. Μα τι θέλω να το λέω, είναι κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον το περιμένω. Μία αντίδραση είναι να μην ψηφίσει ο κόσμος, ούτε ΣΥΡΙΖΑ ούτε Νέα Δημοκρατία. Αν δεν σου ενοχλούν ανθρώπους και τέτοια, μπορεί να έχουν μετρίαση των ποσοστών τους. Δεύτερον, μπορεί να κάνει εσωτερική επανάσταση και να μην σταυρώσει αυτούς που περιμένουν οι δημοσιογράφοι που προβάλλουν και να σταυρώσει άλλους. Γιατί έχει κουραστεί με κάποιους που πρόκειται να στα κανάλια και έχουν τον κόσμο τον έχουν διώξει από την πολιτική. Τελείως τον έχουν διώξει. Γιατί όταν βγαίνουν στα κανάλια άνθρωποι που δεν έχουν τι να πούν, να ξέρετε, διώχνουν τους νέους από την πολιτική. Θέλω να ξέρετε ότι το θέμα της Μακεδονίας θα το παλέψουμε ως εξής εμείς. Στην Ένωση και τώρα, όταν έρθουν οι βουλευτικές εκλογές που εκείνες περιμένουν, δεν θα μπορεί να σημαίνει την κυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι ψυχικά διχασμένο. Η μισή με οροδέλος, δεν ξέρω, θέλετε να πάνε με τη δεξιά. Η άλλη μισή και όλος ο Παπαδρέου, οι υπόλοιποι θέλουν να πάνε με τη ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν θα πάνε όλοι μαζί. Θα διασπαστούν την άλλη μέρα των εκλογών. Και δεν θα φτάνει το 151 το άθροισμα αυτό που θα πάνε με τη δεξιά. Ο βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Και μόνο να φτάσει 146. Θα τους δείτε με 4-5. Εκεί η ένα συγκεντρώνει με 15 έδρες κυβερνάει. Κυριολεκτικά κυβερνάει. Και όταν λέμε κυβερνάει, δεν παρέχουμε ψήφο εμπιστοσύνης αν δεν γίνει δημοψήφισμα για το Σκοπιανό. Πρώτον, δεν συζητάμε δημοψήφισμα. Μία. Ούτε με τον ένα, ούτε με τον άλλο. Δεν ρωτάνε πού θα δώσετε. Σε κανένα. Όταν δεν υποστήκη. Δεύτερον, η μείωση του αριθμού των βουλευτών είναι πολύ τραγός. Ειδικά όταν είναι και άχρηστη, αηδιάζεις. Δεν μόνο ότι είναι πολύ, είναι και άχρηστη. Μετά έχει μια ένα σοβέτουλα σταυρούς αποσπασμένους μέσα στην Βουλή, στην Κορφαλού. Κι όλο διορίζουν, κι όλο υπόσχονται, κι όλο. Αυτά πρέπει να καταργηθούν. Μετά το ΡΣΦΕΤ, αν βουλευτής ή κόμμα μεσολαβήσει για διορισμό ή μετέρου, πρέπει να χάνει την βουλευτική έδρα. Πρέπει να είναι σκληρά από εδώ και πέρα τα μέτρα, γιατί μόνο έτσι θα συμμορφωθούν κάτι. Αλλιώς θα συνεχίσουμε τα ίδια και τα ίδια. Του απλού κόσμου τα παιδιά να κάθονται στην αναμονή και τελικώς λόγω απώλειας υπομονής στην αναμονή αλλά χωρίς στο εξωτερικό του απλού κόσμου τα παιδιά είναι οι μέτροι να πιάσει όλων την εξουσία. Αυτό που συμβαίνει επί δεκαετίες. Μετά ένα άλλο θέμα στα μεγάλα έργα. Επιμένω εδώ, γιατί είμαι και μηχανικός. Στα μεγάλα έργα, τι στάση τηρούμε μέχρι τώρα. Το αναθέτει ένας υπουργός στο έργο και αν βρεθεί ότι έγινε λάδωμα ή έκλεψε, τότε το κυνηγάμε τον υπουργό. Εγώ είμαι σίγουρος ότι όλοι οι υπουργοί έχουν λαδωθεί. Αλλά ελάχιστος έχουμε κυνηγήσει γιατί λαδώνονταν έξυπνα. Πρέπει να ξέρεις τι να λαδώνεσαι. Αντί λοιπόν να καθόμαστε εδώ να λέμε «Δίπου ψάξε ίχνη ο κλέφτης», βάλτε ένα εισαγγελέα διακληρώσεως, όχι ο οποίο θέλω εγώ, από το σώμα των εισαγγελέων εφετών, διακληρώσεως. Βάλτε εκεί στο στάδιο ανάθεσης του έργου. Ανάθεσης, όχι μετά όταν ψάχνουμε για κλεψιά. Τότε είναι αργά, τα φάγα τα λεφτά. Στο στάδιο ανάθεσης, πάρ' του να ελέγχει τη διαδικασία της ανάθεσης, να δούμε, θα γίνει σωστά η δουλειά. Και ξέρετε ποιος τους αγγελίζει γιατί τους θέλω, όχι γιατί θεωρώ ότι είναι άμεθοι,
και άγιοι. Απλά οι απλοί πολίτες έχουν τρεις βαθμίδες κρίσης. Έχουν πρωτοδικείο, εφετείο και άγιο πάγο οι απλοί πολίτες σε μια διαφορά. Οι δικαστές έχουν μία βαθμίδα και δεν έχουν δικαίωμα έφεσης. Το ξέρετε αυτό. Δηλαδή, αν φάει 10 χρόνια ένας δικαστής επειδή λαδόθηκε, αν φάει 10 χρόνια, δεν έχει δικαίωμα να πάει σε ανώτερο δικαστήριο να ζητήσει. Μπορεί να το σκεφτεί να αναδοθεί διαφορετικά από άλλον που θα έχει τρεις εξετάσεις να κρυθεί. Έτσι, ναι. Πάντως έτσι κάνουν στα προηγούμενα κράτη. Προληπτικά ελέγχουν. Όχι αν ο κλέφτης αφήσει ίχνη, τότε κυνηγάμε την υπόθεση. Που δεν είναι όλα αυτά, την ποινικοποίηση του πιστοτιού. Την, αυτό που σας είπα τώρα, την παρουσία εισαγγελέα στα μεγάλα έργα. Που δεν είναι τη συζητού. Η πρώτη φορά αριστερά είναι άλλη μια φορά δεξιά. Γιατί η δεξιά ήταν το κόμμα του πάντα, έβρισκε τρόπους να διορίζει, να κλέβει, να δίνει θαλασσοδάνεια, να... Τα θυμόσαστε, αυτά είναι ο τρόπος ο παλιός που κυβέρναγε η δεξιά. Επομένως, η πρώτη φορά αριστερά είναι άλλη μια φορά δεξιά. Λέει τελικώς, κάποτε κουβέντιαζα με έναν αριστερό και μου είπε το εξής. Δεν υπάρχει, λέει, αριστερά. Του λέω, καλά, εσύ δεν είσαι αριστερός. Λέει, το λέω εγώ ότι υπάρχει αριστερά. Λέει, λέω, γιατί. Γιατί απλά, λέει, οι δεξιοί έχουν το θάρρος και λένε ότι είναι δεξιοί, το ομολογούν το αμάρτημά τους. Ενώ οι άλλοι το κρύβουν, λέει, ως πόρνες στο αμάρτημά τους. Οι αριστεροί. Το κρύβουν. Αλλά κατ' ουσία είναι το ίδιο και το δύο το αμάρτημα. Λοιπόν, οι εκλογές που της 26ης είναι σύνθετες και κρίσιμες. Δεν είναι εύκολες. Εδώ στη Θεσσαλονίκη πολεμούν, νομίζουν ότι είναι κανένα κύπελο η Θεσσαλονίκη και ότι το είχα εγώ και πολεμούν τώρα να το πάρουν. Πολεμάει ένας βιβλιοπόλης να το πάρει, που λέει ότι εκπροσωπεί Ρώσους, Άγιο Όρος, εμπορεύεται χειρόγραφα του Χριστού, κάνει διάφορα πράγματα. Ξεχνάει όμως ο Κύριος αυτός και όλοι οι Κύριοι, ότι εγώ πριν πάρω το κύπελο στα χέρια μου της Μακεδονίας, 37 χρόνια ανέβαινα κάθε Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη και έκανα εκπομπή κάθε Τετάρτη. Πρώτα έκανα 37 χρόνια θυσία και μετά με εμπιστεύτηκε η Θεσσαλονίκη. Όπως επίσης μιλάνε για Ρωσία. Η Ρωσία. Πρώτον η Ρωσική πρεσβεία είπε δεν τους ξέρω. Δεν τον ξέρω, λέει τον κύριο αυτόν. Πρώτον. Δεύτερον, κάτι άλλο που πρέπει να πάτε. Ξέρετε το κράτος ανεφώνησε πρώτο με τη λέξη Μακεδονία τα Σκόπια. Η Ρωσία. Δεν έχει Χρυσή Αυγή. Κάνει ότι είναι κατά τη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό δεν λέει. Δεν σηκωνόταν στην Βουλή και έλεγε αλήτες, προδότες, πολιτικοί. Φωνάζουν, ξέρετε, μέσα στη Βουλή έρχονται σε αλληλικία εκεί με διαφόρους και σηκώνονται σώματι, πόσοι είναι 15, σηκώνονται σώματι και φωνάζουν ομαδικά, λες και είναι στον δρόμο, αλήτες. Και λένε, αλήτες, προδότες, πολιτικοί. Ξυπνάει ένας και αρχίζουν 3 λεπτά και το κραυγάζουν. Αυτό κάνει η Χρυσή Αυγή. Εγώ ανεβαίνω 40 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Πού ήταν διάφοροι που κάνανε τις Μακεδονομάχους. Πού βρισκόντουσαν επί τόσα χρόνια. Σε τι κόμματα ήταν κρυμμένοι. Πότε ξύπνησαν για την προδοσία. Πότε ήταν το θερμό κατάμπουτα. Πρέπει λοιπόν εδώ στη Θεσσαλονίκη να δοθεί το σύνθημα και στις αίρεσεις, στην Καλλιρική, στην Πυρία, παντού. Ότι το Λεβέντι δεν το ψηφίσαμε
γιατί μας είπε μεγάλα λόγια που μας ανάπτυξαν έτσι την, το εγώ μας σαν πολιτών, σαν πόλης. Στο Λεβέντη εκτιμήσαμε ότι 37 χρόνια ερχόταν ενώ δεν το ψηφίζαμε, πρώτον και δεύτερον και πιο σημαντικό, ότι μέσα στη Βουλή μόνο ο Λεβέντης στάγανε με τους Γερμανούς, με τους Αμερικάνους και με τους υποδότες Έλληνες και δηλώνει ότι δεν θα δεχτεί τη λέξη Μακεδονία ποτέ. Ποτέ. Και μία δεκάτα. Ποτέ. Δεν θα πούμε σε κυβέρνηση που δέχεται τον όρο Μακεδονία ποτέ και να κόψουν το λαιμό τους όλοι μαζί. Τα ιερά πράγματα, κυρίες και κύριοι, δεν τίθενται υπό διαπραγμάτευση. Και αυτό που λένε κάποιοι ότι το κάνω για την ψήφο, ζήτησα από κανέναν από εσάς ψήφο. Εσείς όλοι που είστε εδώ, οι περισσότεροι πρώτη φορά με βλέπετε, εκτός από καμία μεγαλιά. Ζήτησα ποτέ ψήφο από κανένα σας. Ούτε υποσχέθηκα να σου έρθει να πάρω την ψήφο. Το θεωρώ ανίερο και ανήθικο να παίρνω την ψήφο έτσι. Εδώ ένα πράγμα ζητώ. Ένα πράγμα ζητώ. Πράγματα ιερά και όσια για τα οποία χύθηκε αίμα δεν είναι υπόθεση ενός να τα παραχωρεί. Θα αποφασίσει ο λαός. Αν πει στο δημοψήφισμα και πει ο λαός τόσα τσίπρα, του κάνω το καπέλο. Αν όμως δεν βγει, θα το παραπέμπτω σε δίκη και τον τσίπρα και τον Κοσιάνη και τον Κοσιάνη. Και λίγες δεν πάνε. Εάν το δημοψήφισμα βγάλει ότι ναι, δώστε το, τότε θα πω εγώ έσφαλα παρά τις απόψεις που δεν με ακολουθήσατε, θέλατε τους προδότες. Ναι, λέει και πάμε. Αν όμως, ξεκάθαρε δουλειές, εάν όμως και ένα 80% δεν το δίνουμε και αποδεχθεί ότι προχώρησαν εξυπηρετώντας ξένα συμφέροντα, παρά τη θέληση του ελληνικού λαού, τους περιμένει δικαστήριο σκληρό από τους Έλληνες δικαστές. Δεν του συλλογώ στη δικαιοσύνη. Στη δικαιοσύνη είμαστε υποχρεωμένοι να του στείλουμε και να καταγγείλουμε τη συμφωνία. Εδώ που έχουν φτάσει, είναι διεθνή συμφωνία, πρέπει να ξέρετε, για να καταγγείλουμε τη συμφωνία αυτή, πρέπει να στείλουμε στη δικαιοσύνη του ενώπιον. Την προκάλεσα. Και να πούμε, λειτουργήσα παρά την θέληση του ελληνικού λαού. Συνεπώς, ζητούμε ακύρωση. Πρέπει να γίνει κοινοποίηση αυτού στα Ηνωμένα Έθνη και στις μεγάλες δυνάμεις. Θέλω επίσης να ξέρετε ότι και πολλοί που πολιτεύονται εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν ξεκαθαρίζουν τα πράγματα στο θέμα της Μακεδονίας. Μας φάνε τα λόγια τους. Πρόκεινε. Μιλάνε για γλώσσα, για ταυτότητα, για την ονομασία, δεν μιλάνε καθόλου. Η τώρα είπε εγώ, η Μακεδονία λέει, πάει τελείως. Πάει τελείως. Το μόνο που μπορούμε να σώσουμε λέει τώρα είναι το χαλμά. Να ρωτήσω, να έχουμε την τώρα να παίρνει μισό και να σώσει το χαλμά. Λοιπόν, είναι σοβαρά τα πράγματα. Θα τους είχαν κάνει πλάτες στην προδοσία του Τσίπρα ο Μητσοτάκης ο ίδιος. Έκανε πλάτες γιατί ήθελε η κόμμα να σκάσει στα χέρια του. Και γιατί στην Αμερικανική Πρεσβεία δεν είναι εύκολο να λες όχι. Ποιος πει όχι στην Αμερικανική Πρεσβεία του παίρνει λίγα 24 ώρα στην εξουσία. Ένα, δύο, το είχε πει ένας στη Γερμανία. Μου είχε πει με συμβούλευε ένας, δεν ήταν Έλληνας, αλλά βλέπει στους μικρούς λαούς. Μικρούς λόγους, σας λαμβάνεστε με την τρόπο που το λέτε, Γερμανός είναι. Πρέπει να είστε έξυπνοι, λέει, και να τις υποδείξεις των μεγάλων κρατών να τις ακολουθείτε. Λέω, τι εννοείς. Λέει, όποιος πρωθυπουργός δεν ακολουθεί ειδικά των Αμερικάνων
τις υποδείξεις, μετράει 24 ώρα. Λέω, τόσο δημοκρατία έχουμε, τόσο μεγάλη δημοκρατία είναι. Μην μας δεν είναι ότι δεν πρέπει η ομάδα ο Αμερικάνος να ρίξει την κυβέρνηση. Θα προδίδουνε βουλευτές. Καταλαβαίνετε τι κάνει. Ο Αμερικάνος δεν εντεμπαίνει απευθείας για να πει σε διώχνω ρε Τσίπρα. Κάνει το άλλο. Πέντε φεύγουν σήμερα, άλλοι έξι αύριο και μένει ο Τσίπρας στα χρέα του λιτρού. Έτσι. Πάντα στο Δημόσιο Υπουργείο της Ελλάδας υπήρχαν προρότες. Πάντα. Θα το ξέρετε, πάντα υπήρχαν προρότες. Πάντα μαζί με γενναίες υπάρξεις που είχε και αναλύσει αυτή η χώρα και ανθρώπους που έδωσαν και το ίδιο τους το αίμα. Ανεδεικνύω το πάντα και οι ψάσκηδες και οι σοκάφτες και δωροπλέοχοι και σύμμαχοι των κατακτητών και πολλά άλλα τα οποία δεν είναι καλό να τα θυμόμαστε όλες τις στιγμές. Ελληνοτουρκικό δεν είναι κάτι τι γίνεται. Έχει η Τουρκία υπεροπλία, και εμείς έχουμε 8 χρόνια να αγοράσουμε μια μήνα. Γιατί εμείς κοιτάμε μόνο συντάξεις και μισθούς. Το αίτημα όλων των Ελλήνων είναι να βελτιωθούν οι συντάξεις. Που άδικα έχουν κοπεί ο παρομένος. Αλλά και πιο άδικο δηλαδή είναι να αφήσουν την χώρα χωρίς άμυνα. Αυτό είναι δίκαιο. Επομένως εδώ χρειάζεται ένα λογισμένο σχέδιο και μια μεγαλύτερη θυσία από τις εφοπλιστές, από τις ομογενείς, αλλά κανείς δεν κάνει θυσίες. Και οι εφοπλιστές λένε να κάνουμε θυσίες, αλλά κανείς δεν πάει το χέρι. Όλο να κάνουμε θυσίες. Κάποτε προ πενταετίας που είχε πρωτοξεκινήσει η κρίση, ήταν ακόμα ο Φαμπούλιας πρώτος δημοκρατίας, και έκανε ένα ταμείο για τη φτώχεια. Για τη φτώχεια. Δηλαδή με σκοπό να βάζουν οι ιδιώτες λεφτά για να στηρίξουμε τους φτωχούς. Βάλανε κάποιοι από την Αυστραλία ομογενείς μας, λίγα. Ένας δήμαρχος από την Ιταλία έβγαλε το μισθό του. Ένας δήμαρχος από την Ιταλία, ο φιλελληνικός άνθρωπος, και έβαλε όλο το μισθό του. Μια μέρα έβαλε το μισθό. Βάλαν κάτι μαθητές εδώ από το Λύκειο στην Αθήνα και στις αποταμιεύσεις τους. Εφοπλιστής δεν προσήλθε κανείς. Και τότε ο παππούλιας λέει δεν πέτυχε τελικά λέει αυτή η προσπάθεια. Πώς να πετύχει. Αφού αυτοί που έπρεπε να βάλουν, αυτοί κάναν το παρόν. Περιμένα να βάλουν οι μαθητές και εδώ χρειάζεται μια εκστρατεία από τους πλούσιους Έλληνες και από την ομογένεια. Αλλά τα λεφτά δεν μαζεύονται εύκολα και στην Πανεγία των Παρισίων, τώρα που κάηκε, ένα δισεκτό μαζέψαμε. Που είναι Γαλλία τώρα. Δεν θέλω να γιατί ακόμα φορές μεγαλύτερο πρωτογραφισμό από την Ελλάδα ή Γαλλία και μαζέψαμε ένα δις. Δηλαδή για να αντιληφθούμε τις αναλογίες, γιατί δεν είναι εύκολο με οικειοθελείς συνεισφορές να μαζέψει μεγάλα ποσά, να εξηγούμε. Λοιπόν, θα με παρακολουθήσετε και την Παρασκευή που θα μιλήσω στη Βουλή για να μην πω πάλι τα ίδια, γιατί αν σας τα πω τώρα εσάς και τα ξαναπώ εκεί, θα κουραστείτε να τα πούτε δύο φορές. Έτσι, θα μπαίνετε στο ίντερνετ να το www, αντιδιαπλοκή είναι το site που είναι όλες οι εκπομπές και των υποψηφίων και οι δικές μου, μπαίνουν όλες. Δεν έχω αμφιβολία ότι η νίκη θα είναι πολύ μεγάλη. Όπως είπα και χθες, μου λέει θα πιάσετε 3-4%. Λέω το κόμμα, αξίζει πολύ περισσότερο. Αξίζει 6-7-10. Τούτη δω όμως. Του τη δω της Νέας Δημοκρατίας και του
ΣΥΡΙΖΑ, μας έχουν για να μας εξοδώσουν. Εγώ αφορώ δηλαδή τι λείπει για να με εγκοπατήσουν εγώ, να με βγάλουν από τη μέση, να εισητάσουν από μένα. Συνεπώς, όποιο ποσοστό είναι πάνω από 5, είναι νίκη. Και θα πω για το, να ξέρετε, δηλαδή, με τι κριτήριο τη νύχτα των εκλογών θα απαντήσω στους δημοσιογράφους, λόγω του πολέμου που μας κάνουν και του εμπάργου από τις εφημερίδες και τα κανάλια, πάνω από 5, νικήτρια θα είναι η Μακεδονία. Ευχαριστώ την κυρία Κούφη. Στις ομιλίες πάντα ρωτάω πόση ώρα έχουμε. Ξέρετε γιατί το ρωτάω. Γιατί όταν τη λέει ο Τσίπρας, καμιά εβδομάδα νωρίτερα το λένε. Θα μιλήσει, θα μιλήσει, θα πει, θα πει. Και λέω σε έναν δημοσιογράφο, άσε να τα πει, θα μας πεις εσύ τι θα πει. Άσε να τα πει μόνος του. Επί μια εβδομάδα στις εκπομπές λένε τι θα πει. Αφού μιλήσει και το μεταδώσουν, όχι 30 λεπτά και 40, όση ώρα γουστάρει, αφού μιλήσει, αρχίζουν άλλες τρεις μέρες τι δεν σκεφτούμε με τα φαρτέ. Πρώτα έχουμε προφήτες του τι θα πει. Μετά έχουμε μεταφραστές του τι είπε. Αν ένας πολιτικός θέλει προφήτες και μεταφραστές, δεν είναι πολιτικός. Ο πολιτικός δεν θα μπορεί με μια κουβέντα να εντέχει. Ναι, είπατε. Διακοπές με το κότερο φτύγει. Εντάξει, και το κότερο είναι καλό. Κύριε Σπαναγωπούλου, το κότερο δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, δεν είναι. Θα ονειρεύονταν όλοι να είναι από 5 μέρες εκεί. Έτσι η έννοιση είναι δυστυχώς. Και ο, ξέρετε, ο Αντρέας Παπαντρέου που τον θεωρούμε μεγάλο, ξέρετε με ποιο κόδελο έτρεχε. Μάλλον έκανε διακοπές με τον Γουανταναχάρα του Κόκκαλη. Γουανταναχάρα λεγόταν. Αλλά τότε ζούσαμε την εποχή που ό,τι και να του πόταν, δεν καταλάβαινε τίποτα. Εδώ τώρα βέβαια, λόγω των νεκρών του Χριστοφάτη και λόγω της φτώχειας, τώρα το κάθε τι αναδεικνύεται το λαμπασίως. Αυτό είναι. Αλλά και εδώ τα λέμε, όλοι τους δίνει στα κότερα, δεν το ξέρετε, ότι αν πάτε καλοκαίρι στο Αιγαίο, είναι όλη την ολική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, αμφιβάλλεται. Συνεδριάζουν στο Αιγαίο, στα Ιώτη. Έχετε αμφιβολία. Η άρχουσα τάξη που υπηρετεί τους μεγαλοκρίσους, πού θα κάνει διακοπές στο Καστελόριζο, στα Αυτοκόσμητα ή στον Αϊστράτη που λένε, θα κάνει στις πολυτελείς θεραπείους. Ο Μπούς, ο πρόεδρος, ο γέρος, στον Παρπαγιάννη του Λάση. Έκανε τη Λαμπίγο. Ο Νάσης στη Χριστίνα κανόνιζε τις πιο μεγάλες απατεωνιές του. Τα μεγάλα ραντεβού και τα ντύλι, τα μεγάλα εκείνοντο, ενώ έπαιζε μιλιάρδο στα Λαμπίγο. Έτσι, δυστυχώς, αυτή η χώρα δεν θέλουμε να το προβλήσουμε, αλλά έχει περάσει από πολλά πράγματα, ελπίζω η νέα γενιά να μην τα ανεχθεί αυτά. Πολιτικοί άνθρωποι και οι πολιτικοί άνθρωποι θα κάνουν τα λάθη τους. Αλλά εδώ πια έχει γίνει κανόνα ότι αν δεν είσαι κλέφτης, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Να εξηγούμε. Έχει γίνει δηλαδή κάτι απαράδεκτο. Τελείως απαράδεκτο. Κάποτε μου έχει πει να σας διηγηθώ και έχουμε έναν τόπο. Έναν έχω το τελευταίο λεπτό, το καλύτερο. Με βρήκε ένας σωτηριάνος εκπομπιστής, είχε μου το δικαιώ, και τα λοιπά, όλα λέει, μας κυνηγάς στις εκπομπές, τους εκπομπιστούς, τους εκπομπιστές μας κυνηγάς, εμείς όμως δεν σ' αγαπάμε. Λέω, ποιος είσαι, πού είπε ένα όνομα. Λέω, και τι είδους αγάπη, πώς τη δείχνεις, τη
την αγάπη προς το πρόσωπό μας. Τι κάνεις. Εμείς μου λέει διατηθέμεθα, αν έρθεις και μας προσκυνήσεις, να σε συγχωρήσουμε για αυτά που λείπες τόσο καιρό. Ακούστε τι αγάπη μου δείχνει. Με συγχωρούσε για αυτά που έλεγα. Δηλαδή αν δεν με συγχωρήσετε, τι άλλο μπορείτε να κάνετε. Να με φάτε. Όταν σου λέει ότι... Να ξέρεις μου λέει ότι αν θέλεις να ανέβεις, από το κατόφλι μας θα περάσεις. Από εδώ θα περάσεις, θα υπηρετήσεις. Οι φτωχοί λέει, εμείς έχουμε εφημερίδες και κανάλια και τους πάμε ό,τι θέλουμε εμείς. Τους φτωχούς. Τους κάνουμε προπαγάνδα. Με εμάς θα έρθεις να κάνεις deal, αν θέλεις να προχωρήσεις, να γίνεις πρωθυπουργός, να γίνεις κάτι παραπάνω. Όσο μας βρίζεις, θα είσαι εκτός. Του είπα το εξής, καταρχάς τώρα δεν είναι ώρα να κάνουμε συμφωνίες εδώ, αλλά θα σου πω λίγο κάτι. Αν είναι να προχωρήσω δι' αυτού του τρόπου, προτιμώ να μην προχωρήσω. Αν όμως προχωρήσω τίμια, κάτι σαν εσένα πρέπει να συγχωρείτε. Αυτό μόνο λέω. Αγάπη μου προσθέτει τη Μακεδονία, εντάξει, την αγάπη μου. Θα ξανακάνουμε. Ήταν η συγκέντρωση αυτή της Κατερίνης. Της Ένωσης Κεντρών θα υπάρξει άλλη. Εγώ δεν κατάλαβα. Και εγώ την βλέπω στην τελευταία εβδομάδα. Έχετε ολοκληρώσει ήδη. Πάντως και αυτό που πέτυχε η Κατερίνα, μην μου πείτε ότι είναι εύκολο. Είναι άσχημο. Και να πω και κάτι άλλο. Όταν την πρωτοσυζητήσαμε για την δημοσιότητά της, είχα κάποιες έτσι ανταγωνιστία, θα τρέξει. Είδα όμως πήγε κέρδιγα, πήγε Γιάννενα, πήγε εδώ, τι έπαθα αυτή. Που εύχομαι να είναι και βουλευτής. Γιατί είναι χαρά.